ψώνιζα με 100 ευρώ, έτσι, 15ήμερου ψώνια, τώρα θέλω 150. Τα ίδια πράγματα που έπαιρνα πριν, τώρα θέλω 150. Σκέτο φαρμακείο, όπως λένε οι καταναλωτές, έχει μετατραπεί τελευταία το σούπερ μάρκετ με το καλάθι της νοικοκυράς να ζεματάει. Το ξέφρενο ράλι των ανατιμήσεων που μόνο για τον Απρίλιο εκτοξεύτηκε στο 10,2%, δηλαδή στα επίπεδα του 1994, μαρτυρά το Γολγοθά των νοικοκυριών. Έχουμε μειώσει τις αγορές μας. Σούπερ μάρκετ με το σταγονόμετρο. Όλα κατά το ίμιση νομίζω. Πολύ χάλια. Δεν πάνε άλλο. Δεν αντέχει ο κόσμος. Δεν έχει λεφτά ο κόσμος. 1.750 ευρώ μου ήρθε ΔΕΗ στο χωριό μου. Επειδή είμαστε δύο σπίτια και έχουμε ένα ρολόι. Πώς βγαίνει ο μήνας? Δεν βγαίνει. Σούπερ μάρκετ πλέον με το σταγονόμετρο. Είναι γι' αυτό πρόβλημα, ναι. Σε συνοικιακά καταστήματα και σούπερ μάρκετ συνεχώς καταφθάνουν νέοι τιμοκατάλογοι με ανατιμήσεις, εξανεμίζοντας έτσι το μισθό στις πρώτες και όλες ημέρες του μήνα. Συγκριτικά με το Μάρτιο, οι τιμές τον Απρίλιο αυξήθηκαν κατά 2,1% σε βασικά αγαθά, ενώ οι ετήσιες αυξήσεις τιμών τον Απρίλιο ενδεικτικά σε αρνί και κατσίκι ξεπέρασαν το 30%, στο ελαιόλαδο το 24%, στα πουλερικά το 23%, στα λαχανικά και τη ζάχαρη το 18%, στα τυριά το 14,6%, στο ψωμί το 13,1% και στα ζυμαρικά το 11,5%. Δεν βγαίνει. Για άλλους, δηλαδή, γιατί εγώ που είμαι μοναχή μου και έχω μια σύνταξη, παίρνω, αλλά άλλοι που έχουν οικογένεια θα δυσκολεύονται. Έχουν ακριβήσει πάρα πολύ. Δεν τρώγονται. Δεν τρώγονται πια. Όχι. Έχουν κατηδίσει αηδία. Εγώ προσωπικά δουλεύω 15-16 ώρες την ημέρα για να βγαίνω. Βγαίνετε? Στα όρια. Έχω δύο παιδιά, ο ένας φοιτητής, ο άλλος φαντάρος, οπότε όλα μου τα λεφτά πάνε εκεί. Το προσπαθώ να έχω αξιοπρέπεια στη ζωή μου. Η ξέφρενη πορεία των τιμών μοιραία επανέφερε στο προσκήνιο και το Τευτέρι κυρίως σε συνοικιακά καταστήματα. Ο Βασίλης Φραγκούλης από το Ρέθυμνο, που διατηρεί το μανάβικο του πατέρα, του λέει στην Κρήτη TV πως το Βερεσέ το συνάντησε στα πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης, ενώ τώρα σε κάποιες περιπτώσεις πελατών του είναι μονόδρομος. Στην περίπτωση δική μου, μόνο γνωστοί οι οποίοι έχουν το θάρρος. Παλιοί πελάτες, όπως είπε, συνταξιούχοι ή άλλοι διάφοροι που μπορεί να δυσκολεύονται τη συγκεκριμένη στιγμή, το έχουν ανάγκη, το γνωρίζω και εγώ και αναγκαστικά παραχωρώ. Θα παραχωρώ με το Τευτέρι. Δηλαδή, ίσα ίσα να ψωνίσει για τις ανάγκες της ημέρας. Τα ποσά που καταγράφονται τελευταία στα Τευτέρια των μικρών καταστημάτων δεν ξεπερνούν τα 20 με 30 ευρώ.